συλλαλητήριο και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Ξάνθης πραγματοποίησαν χθες περίπου 700 εργαζόμενοι στην καπνεμπορική επιχείρηση Μιχαηλίδη της Τρακικής πόλης. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στη δημοτική αγορά Κομωτινής εν όψη των γιορτών. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Κομωτινής καταγγέλνει τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Παντελή Μαγαλιό για αστιδοσία. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χιονοδρομικό κέντρο του Παγκαίου αναφέρθηκε ο κύριος Βασιλόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. 700 εργαζόμενοι και πολίτες από την γειτονική Ξάνθη πραγματοποίησαν συλλαλητήριο αντιδρώντας τη μεταφορά του εργοστασίου καπνικής Μιχαηλίδης στο Κιλκής. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν και οι αρχές του νομού. Συλλαλητήριο και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Ξάνθης πραγματοποίησαν χτες περίπου 700 εργαζόμενοι στην καπνεμπορική επιχείρηση Μιχαηλίδη της Τρακικής πόλης. Η εταιρεία έχει αποφασίσει να περιορίσει κατά πολύ τις δραστηριότητες της στην Ξάνθη και να μεταφερθεί στο πολυκάστρο του Κιλκής. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι φορείς του νομού Ξάνθης θεωρούν προσχηματικούς τους λόγους που επικαλείται η επιχείρηση και υποστηρίζουν πως υπάρχει σκέψη για τελική εγκατάστασή της σε περιοχή των Σκοπίων. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται οι αρχές του νομού αλλά και όλοι οι φορείς, οι οποίοι με εκπροσώπους τους πήραν μέρος στην πορεία και εξέφρασαν την αντίθεσή τους όσον αφορά την απόφαση μεταφοράς της καπνεμπορικής επιχείρησης εκτός Ξάνθης. Μεταξύ άλλων, ζητούν να μην επιτραπεί η μετεγκατάσταση της επιχείρησης Μιχαηλίδη. Να ληφθούν μέτρα για αναστολή της αποβιομηχανοποίησης της περιοχής, να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας, να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες που δεν θα επιτρέπουν στους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Θράκη να συρρυκνώνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, εφόσον τη χάνουν των ευεργετημάτων που προκύπτουν από τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Σήμερα η Επιτροπή Αρχών και Φορέων της Ξάνθης θα βρεθεί στην Αθήνα όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Δημήτρη Σιούφα για να συζητήσουν από κοινού ποιες λύσεις μπορούν να δρομολογηθούν για να μην απομακρυνθεί τελικά η μεγάλη αυτή καπνεμπορική εταιρεία από την Ξάνθη. Η επιχείρηση απασχολούσε επί χρόνια κυρίως την καπνεργασία εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες από την Ξάνθη αλλά και από όμορες περιοχές. Να σας διαβεβαιώσω ότι η τοπική εκκλησία δια του Μητροπολίτη δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη και άπραγη σε ένα αίτημα που έχει σχέση με την εργατική τάξη και σας διαβεβαιώνω ότι όπως από την πρώτη στιγμή η εκκλησία μαζί με όλους τους φορείς, και αυτό είναι ευλογία Θεού, ότι όλοι οι φορείς της πόλεως από όλες τις πλευρές είναι ενωμένοι εδώ και όλοι οι συμπαραστασσόματα με το δίκιο έτοιμά σας, να είστε βέβαιοι ότι θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος και ότι δεν μένουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο μόνο, αλλά ήδη έχουμε προγραμματιστεί και η επικοινωνία αύριο την Ενωμάρκα με τον Υπουργό Ανάπτυξης στην Αθήνα θα διαβιβάσουμε τα αιτήματα και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Παρά αυτά που διαδίδονται και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε όλη τη χώρα, ότι η Ξάνθη και η Θράκη ευημερεί, εκείνο που ευημερεί είναι η ανεργία. Είμαστε σε μια περίοδο από βιομηχάνησης, σε μια περίοδο φύλουσας πορείας των βιομηχανιών και όλα αυτά οφείλονται σε έναν κατόνομα, σε έναν ψευδοαναπτυξιακό νόμο που τα τελευταία 7-8 χρόνια υπήρχε και στην περιοχή. Εκείνο που όλοι μας διεκδικούμε είναι όχι στη μείωση των θέσεων των εργαζομένων, όχι στην ανεργία, όχι στη μετακίνηση των επιχειρήσεων, όχι στην φύλουσα πορεία, όχι στην εξάντληση του 2% σε απολύσεις. Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί η επιδότηση εργασίας, να από το 12% να πάει στο 20%. Θέλουμε ένα αναπτυξιακό νόμο που να καλύπτει τα ελλείμματα, να δίνει θέσεις απασχόλησης σε αυτή εδώ την περιοχή. Νομίζω πως δεν μπορεί να στερήσει το ιερό δικαίωμα της εργασίας. Δυστυχώς όμως η περίοδος την οποία διανύουμε είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη.
οι τελευταίοι αναπτυξιακοί νόμοι δεν έφεραν κανένα καινούργιο επενδυτή στην περιοχή μας και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ούτε μία θέση εργασίας. Από αυτό το βήμα του πρώτου εργαζόμενου θα είναι μαζί μου. Αλλά πάση στιγμή τα τηλέφωνα σαν ανοιχτά. Δεν θα τον αφήσουν να πάρει ούτε βήμα. Θέλει ο κύριος να πάει να βγει με το σακάκι. Θα περάσει από εμάς απάνω με το σακάκι του γιατί εδώ δημιουργήθηκε. Εδώ δημιουργήθηκε. Δεν δημιουργήθηκε ούτε στα Σκόπια, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στο Πολύκαρπο. Εδώ, ξά. Η δικιά μας η μάνα πεθάνει, όλων θα πεθάνει μέσα από σας. Καταλάβετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, αυτή την πραγματικότητα τη ζήσαμε έντονα τα τελευταία χρόνια. Τη ζήσαμε όταν οι γυναίκες της Κομοτέξ σταμάτησαν να δουλεύουν. Τη ζήσαμε όταν στο εργοστάσιο της Κομοτέξ συνεχίζει και υπήρξε και συνεχίζει το 2%. Τη ζήσαμε όταν δεκάδες επιχειρήσεις φασών έπαψαν να υφίστανται. Τη ζήσαμε στα πλαστικά δράκια που αποφάσισαν να απολύσουν 40 εργαζόμενους. Τη ζήσαμε στην χαρτοβιομηχανία όταν η εφαρμογή του 2% διώχνει συνεχώς κόσμο. Για το διήμερο σεμινάριο που ξεκίνησε χθες και παρακολούθησε η αρχισυντάκτρια του Δελτίου Ειδήσεών μας Βάσο Θεολόγη, μίλησε στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χθες. Το σεμινάριο αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Καλησπέρα Βάσο, βρίσκεσαι στη Λάρισα όπου σήμερα ξεκίνησε μία διημερίδα που αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Θα θέλαμε να μας μεταφέρεις κάποιες Μάρινα, ναι, έτσι είναι. Θα θέλαμε να μας μεταφέρεις κάποιες λεπτομέρειες. Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα περίπου στις 1 το μεσημέρι σε ένα ειδικό συνεδριακό κέντρο του κέντρου Δήμητρα βέβαια στην Λάρισα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα. Κεντρικός του συγκεκριτής σήμερα ήταν ο κ. Αντώνης Καμνάκης, πολύ γνωστός στην Κομωτινή και για την παρουσία του στο μεσημέρι, φυσικά για την συγγραφή του έργων που έχουν να κάνουν κυρίως με την με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με ειδικότερα θέματα όπως είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σε αυτή την ομιλία στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες και την τηλεόραση της Λάρισας, όπως η Ελευθερία, ο Ημερήσιος Κήρυκας, είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε καταρχήν πολύ σημαντικά στοιχεία για το αν τελικά υπάρχει και υφίσταται στην χώρα μας οι έννοιες του εθνικισμού και του πατριωτισμού. Ο κ. Καμνάκης λοιπόν έκανε μια κατηγοριοποίηση του ρατσισμού, τον οποίο ακριβώς απαντάμε στη χώρα μας. Μίλησε δηλαδή για βιολογικό ρατσισμό, ο οποίος είναι σύστηχος με το χρώμα. Έκανε λόγο για πολιτισμικό ρατσισμό, ο οποίος ανθίζει κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, για τον ανταγωνιστικό ρατσισμό, που έχει να κάνει κυρίως με μετανάστες που παρουσιάζονται ως απειλή, όπως παραδείγματος χάρη τελευταία βλέπουμε το ζήτημα των Κινέζων στο εμπόριο. Επίσης έκανε λόγο για τον φοβικό ρατσισμό, ο οποίος εδώ αυτό συνδέεται άμεσα με την εγκληματικότητα, το φόβο θυματοποίησης, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε με στοιχεία δηλαδή που έχουν να κάνουν κυρίως με το έγκλημα. Τώρα, από τη σημερινή ημερίδα δεν έρθαν και οι προτάσεις τόσο δημοσιογράφου. Δηλαδή, θα πρέπει όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Καμνάκης και όπως προέκυψε από την έρευνα πραγματοποιεί το κέντρο αυτό, Δημήτρη, γιατί θα πρέπει να πω ότι είδαμε και ορίσματα κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκε. Οι προτάσεις λοιπόν προς τους δημοσιογράφους αφορούν την αποφυγή της χρήσης της εθνικότητας, την αποφυγή της χρήσης της θρησκείας στα ρεπορτάζ τους, την αποφυγή της χρήσης της φυλής, την αποφυγή της χρήσης αρνητικών στερεοτύπων, όπως για παραδείγμα τη Μαρίνα σε θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι να αποφεύγουμε τις λέξεις λαθρομετανάστες, παράνομη είσοδος κτλ. Στοιχείο το οποίο συνέβη ήδη σε αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης στην Γερμανία και υπαγορεύει αυτό ρητά ο κώδικας δημοσιογραφικής διοντολογίας, δηλαδή βλέπουμε ένα καθεστώς αυτορύθμιση να ισχύει εκεί. Επίσης έγινε λόγος αυτές τις προτάσεις προς δημοσιογράφους για πρόθεση της κοινωνικής ζωής των ευπαθών ομάδων δια μέσα ρεπορτάζ, δηλαδή να καλούμε αυτές τις ομάδες μέσα, είτε από τα μέσα τα οποία εργάζεται ο καθένας, από τις μέρες του, από τηλεόραση, να τους δίνουμε βήμα προκειμένου να μας αναφέρουν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους.
έγινε λόγο για τρόφιση προβλημάτων μειονοτικών ομάδων. Με συγχωρείτε για τρόφιση άρθρων και εκπομπών με τη συμμετοχή μελών των μειονοτικών ομάδων για την πρόθεση ενό αντιρατσιστικού λόγου. Επίση, υπήρξαν και προτάσει οι οποίε αντιπόθηκαν για του λογικού φορεί και του θεσμού, αφορούν κυρίω την προκοπήση των καταστατικών των δημοσιογραφικών ενώσεων, στην ανάπτυξη ενό αντιρατσιστικού κώδικα δημοσιογραφική διοντολογία, στον οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, και στη δημιουργία ενό παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη ξενοφοβία στα μέσα μαζική ενημέρωση, όπω επίση και τη δημιουργία ενό δημοσιογραφικού συνεδρίου με αυτό το ειδικό θέμα. Υπήρξαν πάρα πολλέ παρεμβάσει από δημοσιογράφου, υπήρξαν ασγόνιμου διάλογου, ούτω ή άλλω ο δημοσιογραφικό χώρο φημίζεται γι' αυτό. Αυτά σε γενικέ γραμμέ, Μαρινέ. Βάσο, θα ήθελα να, αν γίνεται βέβαια και είναι δυνατόν, να μας κάνεις ένα σχόλιο και για το θρίλερ που είδαμε να εξελίσσεται σήμερα το πρωί στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαραθώνα Αττική, και από την πρώτη στιγμή και οι δημοσιογράφοι με τα πρώτα παράθυρα που βγήκαν είδαν, κατέδειξαν ως δράστες κάποιους αλβανικής υπηκότητας αλβανικής καταγωγής, ναι, ανθρώπους. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω, Μαρίνα, δεν νομίζω ότι με ρωτάς μόνο την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι εγώ είμαι αρμόδια να σχολιάσω. Αυτό που θα μπορούσα όμως να πω και ήδη υπόθηκε στην ημερίδα την οποία παρακολουθούμε, είναι ότι γινόμαστε γνώστες ή μάρτυρες ενός ακόμη γεγονότος, το οποίο είναι ίσως το τέταρτο κατά σειρά το οποίο βλέπει η χώρα μας. Θυμόμαστε ήδη τον Άρντιν Σούφα και ακόμη έναν αλβανικής καταγωγής υπήκο, ο οποίος προχώρησε στο καθεστώς της ομηρίας, θέτοντας στο καθεστώς ομηρίας μάλλον τους επιβάτες ενός λεωφορείου, το αναλαμβάνουν τρίτη φορά. Ας ελπίσουμε ότι αυτή την φορά θα υπάρχει ένα αίσιο τέλος και τουλάχιστον βλέπουμε από τους δημοσιογράφους να είναι πιο προσεκτικοί. Θυμίζω ότι μία από τις δύο φορές που αναφέρω, είχαμε δει την επίλυση του θέματος με την παρέμβαση του δημοσιογράφου του Δευτερόπουλου. Αυτή τη στιγμή καταθέτω άποψη, απλά θυμάμαι τα περιστατικά, περιγράφω τα περιστατικά όπως ακριβώς συνέβησε και η χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι η αστυνομία και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα κάνει πολύ καλά, όπως το ίδιο γνωρίζει, τη δουλειά του. Είδαμε τους δύο δημοσιογράφους του ραδιοφωνικού σταθμού Α, τους κυρίου Βερίκιο και δεν θυμάμαι το όνομα του συνεργάτη επίσης, οι οποίοι στις 8:45 το πρωί έγιναν γνώστες του θέματος και τουλάχιστον περιορίστηκαν στο να πούν ότι θα μεταφέρουν τα αιτήματα. Μάλιστα, Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειώσουμε, Μαρίνα, επίσης ότι το συνέδριο αυτό, η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί για τη Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, την προσεχή Παρασκευή και το Σάββατο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ στην Κοινοτική. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο εορτασμός του Ελευθερίου του Ιερομάρτυρα στο παρεκκλήσι των δικαστικών φυλακών Κομωτινής. Παράλληλα, γυναίκες του Θρυλωρίου και του Ροδίτη χάρισαν δώρα στους κρατούμενους. Του Ελευθερίου Ιερομάρτυρος σήμερα και γιόρταστο ομώνυμο παρεκκλήσι των δικαστικών φυλακών Κομωτινής. Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε το πρωί η θεία λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Δαμασκηνού, ο οποίος ευχήθηκε να ελευθερωθούν οι κρατούμενοι από τα πάθη τους και οι δικαστές να είναι περισσότερο επίοικείς. Ρωτής προσωπικό, όλοι σκέπτε, προσφυγητέ, είχαν μια αρχαιρετική λειτουργία και ένα κήρυγμα με τα δώρα τους και ευχηθήκαμε να έχουν καλή ελευθερία και η εγκυμοσύνη πάλι καλή ελευθερία, κοστά της είναι, και οι τρόφιμοι να τους αξιώσει ο Θεός να ελευθερωθούν κι αυτοί πρώτα από τα πάθη τους, να μετανιώσουν για την έκαρα και η δικαστική να είναι πιο επίκης. Δώρα χάρισαν στους κρατούμενους οι γυναίκες του Κέφου Θρυλωρίου και Ροδίτη με αφορμή τον σημερινό εορτασμό και τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων. Εν όψη της εορτής του Αγίου Ελευθερίου και των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων, πραγματοποιήσαμε με τα μέλη μας μία επίσκεψη στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής, προσφέροντας κάποια δώρα στους κρατούμενους, για να τους κάνουμε να νιώσουν λιγότερο αποκλεισμένοι από την κοινωνία και να τους δώσουμε ένα μήνυμα για τις Άγιες αυτές τις μέρες, ότι είμαστε κοντά τους και να νιώθουν λιγότερο μόνοι. Να πω λίγα λόγια για το
ΚΕΦΟ, ότι επαναλειτουργεί εδώ και ένα χρόνο σαν ΚΕΦΟ Ροδίτη και Θρυλωρίου Δήμου Κομωτινής. Αριθμοί σε μέλη 80 στον αριθμό και αναπτύσσει κάποιες δράσεις κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και η σημερινή μας επίσκεψη. Για το θάρρος που υπέδειξαν και την προσφορά τους στη σύλληψη των δύο δραστών που προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε γραπτά μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Κομωτινής, τιμήθηκαν ο αρχιφύλακας που τραυματίστηκε και η σχολική φύλακας. Κάθε επισημότητα τίμησε το δεύτερο γυμνάσιο τους δύο αφανείς ήρωες που συμβάλλανε με κίνδυνο της ζωής τους στη σύλληψη των δύο δραστών που επιχείρησαν τον Ιούνιο του 2004 να βάλουν φωτιά στα γραπτά των μαθητών. Τα όσα συνέβησαν εξιστορεί ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου, Σάββας Ουρμελής. Είχαμε το Μάιο κάποιο περιστατικό, έτσι δύο νεαροί συμπολίτες μας διέρεξαν το σχολείο, είχαν βάλει φωτιά στα γραπτά. Ευτυχώς σε κλάσμα θα έλεγα δευτερολέπτου ήρθε η αστυνομία, δεν πρόλαβε να κάνει την παραμικρή ζημιά, έσβησε τη φωτιά, οι δράσεις πήρανε το δρόμο της δικαιοσύνης, τιμωρήθηκαν από την πολιτεία και εμείς ερχόμαστε σήμερα να τιμήσουμε τους δύο, ναι, τους αφανείς ήρωες αυτής της υπόθεσης, την σχολική φύλακα κυρία Χατζηπαύλου Γεωργία και τον αρχιφύλακα κύριο Βασίλη Καρταλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την προσπάθειά του να συλλάβει τον ένα από τους δύο διαρροί. Ο λόγος για τη σχολική φύλακα Γεωργία Χατζηπαύλου που ειδοποίησε την αστυνομία παρά το σοκ που υπέστη από το φόβο που, όπως τονίζει, και η ίδια θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη της. Κάθεται με τίποτα. Φόβος, αγωνία, πανικός. Όταν κατάλαβα ότι όντως είναι μέσα στο σχολείο, είχα πάθει πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Αλλά η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω να κρυφτώ. Δεν ήθελα ούτε να δω ποιος είναι, ούτε τίποτα. Απλώς πήγα και κρύφτηκα. Σε ένα σημείο το οποίο δεν με βλέπανε οι δράστες και αμέσως ειδοποίησα την αστυνομία. Πάνω στην επικοινωνία με την αστυνομία που είχαμε, μου είπαν να μην κάνω κανένα άλμα να βγω προς τα έξω, να είμαι κρυμμένη μέχρι να έρθουν οι ίδιοι αστυνομικοί. Προσπαθείς ειδικά για το να βοηθήσεις την οικογένεια, κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα σημείο και λες οι προσπάθειες είναι παραπάνω από... Ναι, είμαι και πολύ συγκινημένη τώρα, δεν μπορώ. Τιμήθηκε για την προσφορά του και το θάρρος που υπέδειξε ο αρχιφύλακας Βασίλης Καρτελάκης που τραυματίστηκε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας. Επικίνδυνη δουλειά του αστυνομικού, ωστόσο όμως ήταν το όνειρό του. Εγώ βγήκα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, στο Πράβλιο, να μην διαφύγουν από τον εξωτερικό χώρο. Περίμενα και ξαφνικά κοιτάω προς την ταράτσα, ακούω κάποιες φωνές. Και βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει για την ταράτσα. Ορμώντας να τον πιάσω, αυτός κρατούσε ένα ψαλίδι στα χέρια. Δυστυχώς δεν το είδα την πρώτη στιγμή, μόλις μου επιτέθηκε το κατάλαβα. Το χτύπωσα εγώ, το χτύπωσα εκείνος και με την προσπάθειά μου τον έπιασα και τον ακινητοποίησα. Αυτά γίνανε. Αυτό το γνώριζα από την αρχή πριν πω στη δουλειά. Ήταν το όνειρό μου να μπω στην αστυνομία. Οπότε είμαι ευχαρισμένος, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Με πληθώρα εκδηλώσεων αναμένεται να γιορτάσουν την επέτειο της 30ετούς ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Προκοπίου. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στην Καβάλια με τη συμμετοχή Μητροπολιτών από την Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις τιμής δια το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κύριο Προκόπιο, με αφορμή την επέτειο της 30ετούς ποιμαντορίας αυτού και παρουσία του στον Επισκοπικό Θρόνο της Αποστολικής Μητροπόλεως, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για το προσεχές διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Αγίου Όρους και τους Εφημέριους των Ενωριών της Πόλεως της Καβάλας. Στις εκδηλώσεις, ξεχωριστή και εξόχως τιμητική για τον τόπο και τους δημότες της πόλης,
είναι η πολυπρόσωπος παρουσία χωρίας Μητροπολιτών από την Εκκλησία της Ελλάδος, γειτονικούς νομούς και περιφέρεια, καθώς και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Σάββατο στις 18 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί η επίσημος εορταστική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας, που περιλαμβάνει απονομή τιμών στον Μητροπολίτη από τον Νομάρχη Καβάλα, στον Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Αγίου Όρους και τους Εφημέριους των Ενωριών της Πόλεως. Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Καβάλας. Για τις εκδηλώσεις καλούνται όλοι οι κάτοικοι της πόλεως και του νομού να λαμπρύνουν με την παρουσία τους τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις, αποδίδοντας έτσι και την οφειλόμενη τιμή προς την κεφαλή της τοπικής εκκλησίας. Στις 6.30 ώρα το βράδυ θα από την Ομαρχία Καβάλας, που σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Αγίου Όρους και με τους Εφημέριους των Ενωριών της Πόλης Καβάλας, θα γίνει αυτή η σεμνή, θα έλεγα, τελετή, προκειμένου να αποδώσουμε τις τιμές που αρμόζουν σε έναν επίσκοπο που διακονεί το λειτουργήμα εδώ και 30 χρόνια στην περιοχή μας. Νομίζουμε ότι τα 30 χρόνια είναι από τους μακροβιότερους, να πω, Μητροπολίτες στην Ελλάδα, και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της εκδήλωσης. Είναι με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων της παρουσίας του στο νομό μας. Εκδήλωση πραγματοποίησαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανδριανουπολιτών χθες το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, προκειμένου να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδριανουπολιτών, η οποία είχε ως στόχο την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γενικού Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννη Κλονίδη. Ο κύριος Κλονίδης τόνισε ότι ο Σύλλογος αποτελείται από 180 ενεργά μέλη, ευχόμενος παράλληλα η νέα διοίκηση να προσφέρει περισσότερα στο Σύλλογο από την προηγούμενη. Και τώρα είναι η δεύτερη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τώρα διοικούσε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πιστεύουμε εμείς που ήμασταν σε αυτό, ότι προσφέραμε αρκετά στο σύλλογό μας και ότι αυτός αναδείχθηκε, παρόλο το νεανικό της ηλικίας του, αναδείχθηκε σε έναν σύλλογο με πολλή δραστηριότητα. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως επισκεφθήκαν πάρα πολλές φορές τη γενέτερα των γονιών μας, την Αδριανούπολη, και εκεί προσφέραμε στα μέλη μας την ευχαρίστηση να περπατήσουν στα σοκάκια και να δούνε τις περιοχές όπου έζησαν, όπου πραγματικά μεγαλούργησαν οι εκεί πρόγονοί μας, οι Αδριανοπολίτες. Κάναμε επίσης αρκετές εκδηλώσεις στην πόλη μας, όπως μια φωτογραφική έκθεση με βέβαια αντικείμενο την Αδριανούπολη, χορούς, βασιλόπιτες, αποκριάτικους χορούς και γνώμες εντός Ελλάδος. Ήταν γενικά η δραστηριότητα του συλλόγου μας, εν περιλήψη βέβαια. Πιστεύουμε ότι η νέα σεζόν και η νέα διοίκηση, η οποία θα εκλεγεί σήμερα από τις εκλογές, θα έχει ανάλογη δραστηριότητα και πιστεύουμε ότι θα είναι μάλλον πιο υυξημένη η δραστηριότητα, έτσι ώστε ο σύλλογος αυτός, ο οποίος αντιπροσωπεύει μία περιοχή, μία πόλη που φημίζεται για την ζωτικότητα και την κινητικότητα στον τομέα των δραστηριοτήτων των δρομένων στην περιοχή αυτήν, ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο τον οποίο έχει υποληθεί. Από πόσα μέλη αποτελείται ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος μας έχει 180 μέλη, τα οποία είναι ενεργά και οι οποίοι πάντα μετέχουν με μεγάλη προθυμία, και όπως βλέπετε και σήμερα εδώ πέρα στην συγκέντρωση αυτή, παρόλο που είναι ο καιρός κρύος και που είναι και προχωρημένος ο χρόνος, γιατί πλησιάζουν οι γιορτές, έχουν έρθει προθύμους για να μετάσχουν στην εκδήλωση αυτή. Η ταβέρνα Σταθμός αποτελεί παλιό στέκι για τους Κομωτινέους, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ψητοπολών Ροδόπης Αργύρη Αργυρόπουλο, ο οποίος από το 1984 που έχει το μαγαζί έδωσε μια νέα όθηση.
Η ταβέρνα Σταθμός αποτελεί παλιό στέκι για τους Κομωτινέους σύμφωνα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Ροδόπης Αργύρη Αργυρόπουλο, ο οποίος τόνισε πως το 1984 έδωσε νέα όθηση όσον αφορά για τον επανομαζόμενο μπουφέ τα Χριστούγεννα είναι δωρεάν το φαγητό. Στο μαγαζί συνήθως μένουν και πελάτες του ΟΣΕ, αλλά και 100% πελάτες άνθρωποι από την Κομωτινή, από την πόλη της Κομωτινής και από τον νομό Ροδόπης φυσικά. Από ό,τι γνωρίζω, εσύ, πρέπει να είναι για από το 1920 περίπου να λειτουργεί. Παλιά σαν κηλικείο του ΟΣΕ και μετά σιγά σιγά και φαγητό και οτιδήποτε. Από το 1984 που ήρθα εγώ εδώ προσπάθησα και έδωσα μια άλλη όθηση. Υπάρχει ο καφές, υπάρχει το αναψυκτικό, υπάρχει η καρέκλα για τον πελάτη του ΟΣΕ, αυτός που ταξιδεύει, αλλά υπάρχει και μια κάμα μεγάλη με φαγητά. Ποια η φυσιογνωμία του μαγαζιού? Ένα παλιό. Πολύ παλιό στέκι και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι και Κομωτινέοι και λένε, ξέρετε, εδώ πριν 30 χρόνια γνώρισα τη γυναίκα μου ή εδώ πριν 50 χρόνια στο τάδε τραπεζάκι είχα το πρώτο ραντεβού με τη γυναίκα μου. Διότι έχει μια ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στον επωνομαζόμενο μπουφέ? Στο μπουφέ, όπως είναι ανοιχτό υποχρεωτικά, εκείνη την ημέρα Χριστούγεννα και Πάσχα είναι δωρεάν τα πάντα. Δωρεάν είναι το φαγητό, όχι τα πάντα. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι ξεχασμένοι, για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Κομωτινέοι, για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται όπως εδώ στην Κομωτινή, μπορούν να έρθουν να φάνε εδώ δωρεάν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε στους πολίτες της Κομωτινής ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της υγιεινής. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες του νομού Ροδόπης που πάνε σε ταβέρνες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από θέμα υγιεινής. Και προκαλώ οποιονδήποτε έχει σχέση να έρθει να μας παρακολουθήσει, να έρθει να μας ελέγξει, οτιδήποτε. Ειλικρινά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αν υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι πανελλαδικά, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς. Και αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να κλείσουν αμέσως τα μαγαζιά τους. Λογοτεχνικά βιβλία και παραμύθια του Τριβιζά με θεματικό αντικείμενο τα Χριστούγεννα για παιδιά προτιμούνται ως επιτοπλίστων και φέτος. Το βιβλίο είναι ένα δώρο με διαχρονική αξία. Αυτά δήλουν οι ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Παιδεία. Το βιβλίο είναι ένα δώρο με διαχρονική αξία. Αυτή την πεποίθηση εκφράζει η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Παιδεία, υπογραμμίζοντας πως η μεγάλη αγοραστική κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λογοτεχνικά βιβλία και παραμύθια του Τριβιζά με θεματικό αντικείμενο τα Χριστούγεννα για παιδιά προτιμούνται ως επιτοπλίστων και φέτος. Πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη καλύτερη. Οι καταναλωτές θα τι προτιμούν? Το βιβλίο αποτελεί όμως και το ως δώρο και μια διαχρονική αξία. Προτιμάν για τα παιδιά τουλάχιστον χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Πέρσι κινήθηκε περισσότερο Τριβιζάς. Φέτος δεν επιλέγουν συγγραφέα, κοιτάζουν κάτι που θα κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Τώρα για τους μεγάλους κοιτάζουν λογοτεχνία, τα καινούργια τα βιβλία. Διαβάζουν τόποιους συγγραφείς? Όχι ιδιαίτερα, νομίζω. Που οφείλεται ίσως στο ότι δεν υπάρχει ενημέρωση καλή. Συνήθως έρχονται και ζητάνε τα βιβλία που διαφημίζουν. Είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε μέσα από τις εφημερίδες. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσετε τα αστυνομικά συμβάντα της περιφέρειάς μας. Χθες και ώρα 9 και 20 στην Ξάνθη, ένας 57χρονος κάτοικος Ξάνθης, ευρισκόμενος στην αυλή της οικίας του, πυροβόλησε άσκοπα τουλάχιστον δύο φορές με το κυνηγητικό του όπλο. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης και θα αποσταλεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ξάνθης, ενώ το κυνηγητικό όπλο κατασχέθηκε και την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Χθες και ώρα 10 και 25 στην Ξάνθη, ένας 45χρονος κάτοικος εν ζωή Ξάνθης, οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του προς το πεζοδρόμιο και να κινητοποιηθεί. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης.
Σήμερα και ώρα 12 στις Άπες Ροδόπης από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής συνελήφθη ένας 39χρονος άνδρας γιατί μετά από κατάλληλη αξιολόγηση αξιοποίηση πληροφορίας ότι κατέχει και αποκρύπτει αρχαία νομίσματα και αντικείμενα έγινε νομότυπη αστυνομική έρευνα στο σπίτι του και στο ιδιωτική χρήση φορτηγό αυτοκίνητό του και βρέθηκαν μόνο στο αυτοκίνητό του 3 χάλκινα νομίσματα κλασικής ελληνιστικής εποχής και 3 χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκής εποχής. Τα νομίσματα κατασχέθηκαν και πεστάλησαν στην 12η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για πραγματογνωμοσύνη. Ο συλληφτής με την τυπογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ροδόπης. Επειδή την περίοδο αυτή είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων λόγω και της αυξημένης κίνησης οχημάτων, γι' αυτό η αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης συμβουλεύει η προσαρμογή της ταχύτητας στα εκάστοτε δεδομένα, η καλύτερη εκτίμηση των καταστάσεων, η έγκαιρη αναγνώριση τυχών παγίδων, η αποφυγή απότομων χειρισμών και κυρίως η αποφυγή επιθετικής οδήγησης, θα εκπληρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύσκολη αποστολή της μετακίνησης. Να θυμόσαστε πάντοτε ότι τα αγαπημένα μας πρόσωπα μας περιμένουν να γυρίσουμε σώοι και βλαβείς. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης συμβουλεύει να μην κάνουν αντικανονικά προσπεράσματα, να μην μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να μην παραβιάζουν την προτεραιότητα, να μην τρέχουν, να μην κάνουν χρήση αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσουν, να μην παραβιάζουν τους φωτεινούς σηματοδότες, να φορούν τις ζώνες ασφαλείας, να φορούν τα κράνη, να βάζουν τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, να μην σταθμεύουν κατά τρόπο που να εμποδίζουν την κίνηση των άλλων οχημάτων, να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ολόκληρο το δικό δίκτυο του νομού και ιδιαίτερα στη διασταύρωση της απόπλεξης του δυτικού κόμβου Κομωτινής της Εγνατίας Οδού με το 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης, στο 24ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Κομωτινής Ξυλαγανής και γενικά να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τάσεις και συμβουλές των τροχονόμων για να επιτύχουμε την ανέμακτη ασφαλή και άνετη μετάβαση και επιστροφή στον τόπο προορισμού όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πιστεύω ότι εκ των προτέρων στην άριστη συνεργασία η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης εύχεται καλές διακοπές, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.